Ευλογητός ο Θεός, αδερφοί μου, ο οποίος μας αξιώνει και μελετούμε το Λόγον Του και διαπρεσβειώντας Παναχράντο του Μητρός του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου του Τροπαιοφόρου, ακούμε αυτό το οποίο πρέπει να ακούσουμε και πρέπει να τηρήσουμε αυτό το οποίο ακούμε. Διότι υπάρχουν και εκείνοι οι οποίοι ακούουν, πλην όμως δεν ακούουν και βλέπουν και δεν βλέπουν. Αυτό το λέγει η Αγία Γραφή, ότι οι άνθρωποι, λέγει, οι σκληροί, οι άνθρωποι οι πλανεμένοι, οι άνθρωποι οι οποίοι σέρνονται πάνω στην γη, θα βλέπουν, λέγει, και δεν θα βλέπουν. Θα ακούν και δεν θα ακούν, για να μην επιστρέψουν και να σωθούν. Να μην επιστρέψουν και να σωθούν. Ποιες ήταν εκείνοι οι οποίοι ήκουαν και δεν ήκουαν, έβλεπαν και δεν έβλεπαν, για να επιστρέψουν να σωθούν? Ήσαν εκείνοι οι οποίοι σταύρωσαν τον Χριστό. Πόσα έβλεπαν και πόσα ήκουσαν, πλην όμως, λέγει, εκάμισαν τους οφθαλμούς αυτών και έκλεισαν τα ότα αυτών. Το ίδιο υπάρχει και σήμερα. Η σκηνή, αδερφοί μου, του σημερινού Θείου Κηρύγματος είναι κάτι το φοβερό. Καιρός εξετάσεων. Το Πανεπιστήμιο εξετάζει τους φοιτητάς. Οι φοιτητές, γεμάτοι αγωνία, διαβάζουν, αγρυπνούν, κουράζονται για να δώσουν το μάθημα το οποίο ακριβώς έχουν σπουδάσει, εάν το έμαθαν, για να εισέλθουν στο νέο έτος. Οι καθηγητές εξετάζουν. Οι φοιτητές εισέρχονται για να δώσουν προφορικά σε εξετάσεις, έκαστος μόνος του. Εις μίαν περίπτωση εισέρχεται στον καθηγητή μία κόρη, η οποία ήταν εξαιρετικώς προκλητική. Ημίγυμνη σχεδόν, γεμάτη με βαψίματα, με δαχτυλίδια, στο λαιμό να κρέμονται τα περιδέρια, τα άχρηστα, και εισέρχεται στον καθηγητή για να δώσει εξετάσεις. Ο καθηγητής τη βλέπει, εκείνη αναμένει για να ακούσει κάτι από το μάθημα το οποίο να διάβασε. Να την ερωτήσει δηλαδή ο καθηγητής. Σε μια στιγμή ανοίγει το στόμα του καθηγητής και της λέει: «Παιδί μου», της λέει, «μπορεί να μου πεις ποια είναι η ψυχολογία της πόρνης?» Αυτό είναι το σημερινό θέμα το οποίο θα ακούσουμε. Τι λέγει η Αγία Γραφή για την ψυχολογία της πόρνης? Και σήμερα, στα σημέρας που ζούμε, πόρνη και πόρνε έχουν γεμίσει όλη την γη. Και αν ήταν οι πόρνες αυτές και οι πόρνοι
να αμαρτάνουν στο σώμα, καλώς. Πλην όμως υπάρχουν και οι πόρνοι, οι πνευματικοί πόρνοι, οι οποίοι εγκαταλείπουν των νηφίων Χριστών και παραπλανώνται κακήθεν και εδώθεν δια να εύρουν τάχατες την αλήθεια και πορνεύουν εις το σώμα του Κυρίου μη θέλοντες να ακούσουν την πραγματικότητα, την αλήθεια. Ζητούν να εύρουν παρηγορία σε βρώμικα νερά, σε ακάθαρτα νερά, ενώ μπροστά τους βρίσκεται η βρύση η οποία τρέχει το κρυστάλλινο και καθαρό νερό της πίστεως. Και τούτο είναι ένα σημείο των ημερών. Ο Κύριος μας προλαμβάνει και λέγει «Προσέχετε, μη πλανηθείτε. Πολλοί γαρελεύσονται επί το όνοματί μου. Πολλοί θα λέγουν «Όδε εστίν ο Χριστός, όδε εστίν ο Χριστός». Προσέχετε, μη πλανηθείτε. Πολλοί γαρελεύσονται επί το όνοματί μου. Θα έρθουν πολλοί οι οποίοι θα αναφέρουν το όνομά μου», λέει. «Πλην όμως εσείς μη πορνεύσετε και εγκαταλείψετε των νηφίων Χριστών και θα πορνεύετε εις την ψυχή σας για να εισέλθετε εις τα σπήλας του Άδου και εκείθεν εις τα βάθη της κολάσεως». Και θα προχωρήσουμε, αδερφοί μου, για να δούμε τι λέγει η Αγία Γραφή επί του θέματος τούτου. Η Αγία Γραφή λέγει ότι η πόρνη, λέγει, η οποία ζητεί να παρασύρει το θύμα της, παραμονεύει εις την γωνία του δρόμου, λέγει, και εις τα διόδους της πόλεως, δηλαδή εις τους δρόμους οι οποίοι εισέρχονται εις την πόλη και εις την γωνία του δρόμου. Έχει επιτιδευμένον τρόπον ενδύσεως. Ο τρόπος αυτός είναι αυτόν τον οποίον βρίσκομαι μπροστά μας καθεκάστην ημέρα. Παρέσυρε την νεότητα ο διάβολος, εγύμνωσε την γυναίκα και την έχει ως ιξόν, ο οποίος πιάνει το πτηνό, η ξόβεργα. Έτσι την ονομάζει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Η παγίδα, λέγει, στην οποία συλλαμβάνει τους νέους, και η ξόβεργα η οποία πιάνονται οι νέοι για να χάσουν την ψυχή των. Εξεζητημένος τρόπος ενδυμασίας, δηλαδή ακατάλληλος. Η γυναίκα, αδερφή μου, εφόσον την έβλεσε ο Θεός γυναίκα, πρέπει να γνωρίζει ότι ένας τρόπος υπάρχει για να είναι όπως την θέλει ο Θεός. Να ενδύεται σεμνός. Σεμνοπρεπός, λέγει. Ο διάβολος όμως δεν αφήνει την γυναίκα ήσυχο, επειδή είναι και το ασθενές σκεύος, δι' αυτό την κατατρέχει για να φορεί φορέματα τα οποία δεν θέλει ο Θεός. Ένα παράδειγμα είναι
η ενδυμασία την οποία έχει σήμερα η γυναίκα από μικράς ηλικίας. Το μικρό το παιδί είναι κοριτσάκι, δεν είναι αγοράκι. Αμέσως η μητέρα του φοράει παντελόνια. Μεγαλώνει σιγά σιγά το παιδί και σε μια στιγμή του παρουσιάζει να φορέσει μία φουστίτσα. Και απαντά το παιδί, τι είναι αυτό? Εγώ δεν φοράω τέτοιο φόρεμα. Εγώ θα φορέσω το παντελόνι μου. Ήδη η μητέρα έχει κολλαστεί ενώπιον του Θεού, διότι το δεντράκι εκείνο δεν το έβαλε κοντά σε αυτό ένα στήριγμα για να πάει ίσια. Το οδήγησε, το παρημέλησε, εστράβωσε πλέον και δεν μπορεί να έβρει το δρόμο του Θεού. Μεγαλώνει το παιδάκι, εισέρχεται στο σχολείο και τα σχολεία σήμερα μαρτυρούν τα παιδιά των ευσεβών χριστιανών. Υποφέρουν μαρτύριον, διότι δεν δύνανται να αντιθούν όπως πρέπει, αλλά πρέπει να είναι με εξεζητημένη ενδυμασία, δηλαδή ακατάλληλο ενδυμασία. Η γυναίκα νομίζει ότι δύναται να πράξει ό,τι της λέγει ο διάβολος και όχι ό,τι της λέγει ο Θεός. Δι' αυτόν τον λόγο την παρακολουθείς και της λέγεις, παιδί μου, γιατί φοράει τα ρούχα του άνδρος? Απαντά, ο Θεός δεν βλέπει τι ποντινόμεθα λέγει, βλέπει τι είμεθα μέσα μας. Εισερχόμεθα σε ένα σπίτι, αδερφή μου, και μας προσφέρει η νοικοκυρά ένα ποτήρι. Ζητούμε να πιούμε λίγο νερό. Απ' έξω είναι βρώμικο, από μέσα είναι καθαρό. Μπορεί να το βάλεις στο στόμα σου? Δεν μπορεί να το βάλεις. Όπως είναι από μέσα καθαρό, πρέπει να είναι και απ' έξω καθαρό. Δι' αυτόν τον λόγο, να μην πλανηθεί η γυναίκα ότι ο Θεός δεν ασχολείται με τι φορούμε. Διότι λέγει ο ίδιος, εάν είδω ότι η γυναίκα λέγει να φοράει τα ρούχα του ανδρός, τότε είναι βδέλυγμα ενώπιόν μου. Την συχαίνομαι, λέγει. Δεν θέλω να τη βλέπω. Τι θα πούμε στον Θεό όταν θα μας καλέσει και θα μας κρίνει γιατί ντυνόμεθα τα ρούχα του ανδρός? Να του πούμε, μα εφορούσαν όλες και έτσι φόρασα κι εγώ? Θα πούμε την απλή ερώτηση, εάν όλοι πηγαίνουν να πνιγούν, θα πας κι εσύ να πνίγεις? Αδερφοί μου, στόμεν καλός, στόμεν μεταφόβου. Η προκλητικότητα της γυναικός είναι όταν φορέσει τα ρούχα του ανδρός. Προκαλεί τους πάντας. Όσοι την βλέπουν την ίδια στιγμή πίπτουν στο φοβερό σκάνδαλο, δια το οποίο είπε ο Θεός, «Ουέ διού το σκάνδαλο έρχεται». Αλίμονος εκείνον ο οποίος γίνεται αιτία να σκανδαλίσει, λέγει ο Θεός, ένα μικρό μωρό. Τότε η τιμωρία του, λέγει, είναι να δέσει μιλόπετρα στο λαιμό και να βληθεί στην θάλασσα. Δηλαδή δεν πρόκειται να σωθεί. Και αν από το πρωί που εντείνεται η γυναίκα ένα προκλητικό φόρεμα, ημίγυμνη, περπατεί στους δρόμους και προκαλεί όσους την δουν, ποια απολογία θα δώσει στον Θεό όταν θα έρθει η ώρα της κρίσεως και αποδώσει εκάστο κατά τα έργα αυτού? Επιπλέον γίνεται σπατάλη πολυτίμου χρόνου όταν κάθεται η γυναίκα ώρας ολοκλήρους στον καθρέφτη
δια να βάψει τους οφθαλμούς της, να βάψει τα δάχτυλά της, να βάψει τα χείλη της και να λέγει στον Θεό, έκανες λάθος, δεν μου έκανες τα χείλη μου όπως θέλω εγώ, αλλά μου τα έκανες όπως θέλεις εσύ. Ούτε τα νύχια μου, ούτε τους οφθαλμούς μου, ούτε το φοβερότερο, ότι δεν μου έκανες και τα νύχια των ποδιών μου. Μία ημέρα, αδερφή μου ο Μιλών, ερώτησε ένα παιδί, «Παιδάκι μου, γιατί κάνεις μετάνοιαση στο διάβολο?» «Όχι», μου λέει, «παππούλη, δεν κάνω εγώ μετάνοιαση στο διάβολο». «Κάνεις μετάνοιαση και ώρες ολόκληρες», λέω. «Μα πού με είδες?» «Σε βλέπω», λέω. «Όταν σκύβεις το κεφάλι σου εκεί κάτω στα πόδια σου», λέω, «για να τα βάλεις και να τα μεταμορφώσεις σε κόκκινο χρώμα, δεν είναι από πάνω σου ο διάβολος και χαίρεται και εσύ του κάνεις μετάνοιες?» Και γυρίζεις στον Χριστό και του λέει, «Εσένα δεν σου κάνει μετάνοιες, μου κάνει εμένα. Νάτε, ορίστε τη». Αδερφοί μου, να προσέχουν οι γυναίκες και πώς κάθονται και πώς περπατούν και πώς κινούνται και πώς εργάζονται. Γυναίκα την έπλασε ο Θεός. Εκείνος ήξερε γιατί σε έπλασε γυναίκα. Και όταν ο Θεός σε έπλασε πολύ όμορφη, τι ζήτησες να αλλάξεις τον πίνακα αυτόν τον οποίον ζωγράφησε ο μεγαλύτερος ζωγράφος πάσης τη χτίσεως των ορατών και των αοράτων? Εκείνος σε πείσε καλά, καλόν, καλήν, λίαν. Πολύ όμορφη σε έπλασε ο Θεός. Τι ζητείς να αλλάξεις αυτό το οποίο ο Θεός σου έδωσε? Πίσω όμως από αυτά κρύβεται ένα αμάρτημα φοβερό, η υπερηφάνεια, η υπερησή φροντίδα και ο καλοπισμός και η αυταρέσκεια, εκεί που βασιλεύει η πτώση έπειτα. Αυτή είναι έτοιμη να σε ρίξει, διότι έχεις ένα στόχο τον οποίο ο διάβολος σου έβαλε στην ψυχή. Αυτό ονομάζεται υπερηφάνεια. Σου έβαλε την υπερηφάνεια και μετά από την υπερηφάνεια θα σε ρίξει στην σαρκική αμαρτία, στην πτώση. Και όταν πέσεις στην αμαρτία πλέον, για να σηκωθείς, χρειάζεται κόπος πολλής, δάκρυα πολλά, νηστείες και προσευχές και γονικλησίες για να γλιτώσεις από τον διάβολο. Όπου ο εγωισμός και σπατάλη και η άνεση της ζωής, εκεί είναι και η δουλεία στον σατανάν και τα σαρκικά πάθη. Ποιον το ανώμημα των Σοδόμων? Τούτο το ανώμημα των Σοδόμων είχε βάση την υπερηφάνεια. «Εν πλεισμονή άρτο», λέγει η Αγία Γραφή, «έτρωγαν, έπιναν και διεσκέδαζον». Και ο Ίνος, λέγει, «εισήρχε το πωλήσεις των στόμαχων». Αυτά φανερώνει ο προφήτης Εζεκιήλ όταν λέγει περί των Σοδόμων. Τα Σόδομα και τα Γόμερα, αδερφοί μου, είναι το μεγαλύτερο παράδειγμα της ανθρωπότητος ολοκλήρου του κόσμου. Τα Σόδομα και τα Γόμερα, λόγω της υπερηφανίας, έφυγαν από τον δρόμο του Θεού, ήλαξαν την φύση και χρησιμοποιούν την παράφύση.
αμάρτημα το οποίο σήμερα έχει πληθυνθεί επί της γης, μέχρι του σημείου που οι βρωμεροί Άγγλοι φτάνουν στο σημείο να παντρεύουν αυτούς τους ανωμάλους άνδρας. Εις δε την Αμερική πλήθος εκατομμύρια. Στο Λος Άντζελες της Αμερικής υπάρχουν 8 εκατομμύρια ανώμαλοι. Είναι τούτο φοβερό. Και αν προσέξατε εκεί, πολλοί σεισμοί και πολλές καταστροφές επιτρέπει ο Θεός. Την δε ημέρα που γεννήθηκε ο Κύριος μας επάνω εις την γη ως βρέφος, μέσα σε ένα σπήλιο, εγκαταλελειμμένος, κατατρεγμένος από τους ανθρώπους. Δεν υπήρξε μια αγκάλια ανθρωπίνη να τον βάλει μέσα και να τον περιθάλψει. Γεννήθη μέσα σε ένα σπήλιο ο Χριστός μας, αλλά προτού γεννηθεί έστειλε τον άγγελο του και θανάτωσε όλους τους ανωμάλους ανθρώπους από προσώπου της γης, δια να μείνει δια αυτήν την αμαρτία ο Θεός ως άνθρωπος. Μπορούμε να σκεφτούμε τι φοβεράν πτώση συνέπεσε η ανθρωπότητα σε αυτή τη στιγμή. Εις δε την Ελλάδα μας, θα προσέξετε ένα άλλο πράγμα, ότι αν μπορευθεί ένα νέο παλικάρι η ώρα 11 με 12 τα μεσάνυχτα προς την Ομόνια, θα ορμήσουν επάνω του οι ανώμαλοι αυτοί άνθρωποι, όπως οι μύγες τρέχουν στο μέλι. Εις δε την Σάμον ακούεται και λέγεται ότι εκεί υπάρχει ένα στρατόπεδο στο οποίο γυμνάζονται οι στρατιώτες μας. Στην πόλη όμως υπάρχουν όχι πορνεία γυναικών αλλά πορνεία ανδρών, οι οποίοι παρασύρουν τους νέους στην αμαρτία την πλέον σε χαμερή που έχει να επιδείξει ο παρόν κόσμος. Ίσως ο ανόητος νέος, τον οποίο μας παρουσιάζει η Αγία Γραφή, να μην εγνώριζε το σπίτι προς το οποίο κατευθύνεται ότι είναι το επικίνδυνο. Τον παρασύρει και τον παραπλανεί ο διάβολος δια μιας νέας μεθόδου. Του βάζει έναν συνομήλικο του, ο οποίος υπέστη την πτώση, ξεύρει τα μονοπάτια και τον οδηγεί τον νέο, ο οποίος είναι άφρον, ανοήτος, τον οδηγεί στο σπίτι εκείνο το οποίο είναι έτοιμο να καταβροχθήσει το νέο παλικάρι την τιμή του και την αγνότητά του. Ίσως του είτο ο τόπος άγνωστος. Σε εκείνον τον τόπο όμως δεν είχε καμία εργασία. Δεν είναι το ανάγκη να πάει σε αυτό το σπίτι. Τον οδήγησε όμως αοράτος ο διάβολος, ο οποίος λέγει εις των δαιμονισμένων του Ευαγγελίου μας δίδει την εικόνα. Τον είχαν δεμένο, λέγει, με αλυσίδες, αλλά διέρρισεν τα δεσμά αυτού, έσπαγε τις αλυσίδες και ηλάβνε το υπό του δαίμονος εις τα σερήμους. Οδηγεί το από τον δαίμονα, λέγει, στην έρημον όπου ήταν η αμαρτία, στην καταστροφή, στην απώλεια. Γιατί να μην εφαρμόσει τη συμβουλή ο νέος, ο οποίος ακριβώς αυτή τη στιγμή θέλει βοήθεια,
διατί να μην αναγνώσει τον Λόγο του Θεού και την Αγία Γραφή, όπου τον διδάσκει και του λέγει «Μακράν ποιησον από αυτής την οδόν σου, από αυτό το σπίτι», λέγει, «οδήγησε τα βήματα σου μακριά, μη αγγίσεις προσθύραν οίκον αυτής της πόρνης, μη πλησιάσεις το σπίτι της», λέγει, «δια να σωθείς, να σώσεις την τιμή σου, την αγνότητά σου, την αξιοπρέπειά σου, την ψυχή σου». Θα προσέξουμε, αδερφοί μου, ότι τρία πράγματα, τα είπαμε και άλλοτε, θα το επαναλάβουμε. Τρία πράγματα θα προσέξουμε να μην χάσουμε. Πρώτα τον Θεό. Μην χάσουμε τον Θεό. Μην γυρίσουμε την πλάτη μας εις τον Θεό, ο οποίος εσταυρώθηκε εμάς να μας σώσει. Διότι μόλις γυρίσεις την πλάτη σου εις τον Θεό, σε περιμένει ο διάβολος να σε αρπάξει. Και λέγει ο Θεός, εκείνος ο οποίος θα με αποχωριστεί, λέγει, καλύτερα να μην εγεννά του. Πρώτο λοιπόν, μην χάσουμε τον Θεό. Δεύτερο, είπε ο Θεός ότι εάν κερδίσεις όλον τον κόσμο και χάσεις την ψυχή σου, λέγει, τι εκέρδισες? Εάν κερδίσεις τον κόσμο όλον και ζημιωθείς την ψυχή σου, λέγει, τι εκατάλαβες? Το δεύτερο, το μεγάλο, το οποίο πρέπει ο άνθρωπος να προσπαθεί να διαφυλάξει, είναι η ψυχή. Το τρίτο είναι η τιμή, η αγνώτης. Η τιμή δεν έχει. Όταν σου πάρει την τιμή σου ο διάβολος, είναι αδύνατον να επιστρέψεις ευκόλως εις τον Θεό. Διότι σου έφυγε πλέον από τα σχήρας αυτό το οποίο ο Θεός σου έδωκε να διαφυλάξεις. Όταν δεν έχουμε απασχόληση να ασχολούμεθα, έρχεται πρόθυμος ο εργοδότης διάβολος. Αυτός δεν έχει απεργία. Αυτός δεν έχει σταματημόν. Δεν είναι άνεργος, ούτε κάνει απεργίες. Ημέρα στεκενυχτός εργάζεται χωρίς να σταματά. Και όταν εσύ δεν έχεις να εργαστείς, τότε έρχεται εκείνος και σε παραπλανεί και σε οδηγεί στην αμαρτία. Η αργία είναι μήτερ πάσης κακίας, λέγει το Ευαγγέλιο. Τα ώρες τα οποίες δεν έχουμε εργασία και τα ημέρας και τα νύχτας, περισσότερο δε την νύχτα, είναι το προσφορότερο έδαφος δια την αμαρτία. Η νύχτα, σπίρτα ζυζάνια, παρακινεί στην αμαρτία εκείνος ο οποίος δεν κοιμάται, ο διάβολος. Βλέπουμε την κόρη η οποία φεύγει από τα σαγκάλες της μητρός και του πατρός, των ευσεβών γονέων, διότι υπάρχουν άλλοι γονείς οι οποίοι ανοίγουν την πόρτα και οθούν τις χώρες τους προς την αμαρτία. Βγες έξω, λέγει, να έβρεις άντρα να παντρευτείς. Παρακολουθούμε όμως την κόρη η οποία έχει ευσεβείς γονείς. Παιδάκι μου, πού πηγαίνεις? Δουλειά δικιά μου. Παιδάκι μου, μη βγαίνεις τη νύχτα έξω από το σπίτι σου. Εγώ τη νύχτα θα βγω, λέγει. Παιδάκι μου, θα βγεις τουλάχιστον μην αργήσεις. Όταν δουν οι γονείς οι ευσεβείς ότι το παιδί δεν ακούει πλέον, κατεβαίνουν εις μία συγκατάβαση. Πήγαινε τουλάχιστον, λέγει, αλλά να έρθεις γρήγορα στο σπίτι σου. Το γρήγορα είναι οι 4 το πρωί. Θα εμφανιστεί και
και να έρθει δια να έβρει ύπνον εις τους οφθαλμούς, τον οποίον ύπνον κατέφαγε ο διάβολος εις την αμαρτία, ο ακίμητος διάβολος. Ας προσέχουμε ιδιαίτερος, αδερφοί μου, κατά τας ώρας αυτάς της νυχτός, να χαλιναγωγούμε την φαντασία μας, να προσέχουμε τους οφθαλμούς μας σε αυτό το φοβερό όργανο του διαβόλου που λέγεται τηλεόραση. Εκείνοι οι οποίοι οδηγούν αυτά τα προγράμματα, εάν δεν μετανοήσουν, τους αναμένει φλόγα της κολάσεως, διότι γίνονται αιτία να οδηγήσουν πολλούς νέους στην αμαρτία, παρουσιάζοντας στην οθόνη εκείνη γυμνάς γυναίκας με αφαντάστους σκηνάς. Όταν ο Σατανάς μας βλέπει απορροφημένος εις το έργο το οποίο επιτελούμε σύμφωνα με το θέλημα του Θεού, δεν μας πλησιάζει, δεν έχει τόπο να έρθει. Η καλή εκμετάλλευση του χρόνου είναι και το σωτήριον αντίδοτον, το οποίο δίδει ο Θεός για να μας προφυλάξει από πάσαν αμαρτία, μάλιστα δε εναντίον των σαρκικών παθών. Όταν ο νέος ή η νέα δεν έχουν να εργαστούν, αμέσως ο διάβολος ανοίγει δρόμο προς την απώλεια και την καταστροφή. Το σκότος αποτελεί δια των αμαρτωλών άνθρωπων την καταλληλωτέραν ώραν επιτελέσεως των ανώμων έργων του. Την νύχταν εκλέγει, όχι την ημέρα. Θέλει να πράξει οποιανδήποτε αμαρτία θέλει, μόνον την νύχτα. Είναι το προσφορότερον έδαφος, το σκότος, τα έργα του σκότους, είπε ο Απόστολος Παύλος, εσχρόνεστη και λέγει. Τα έργα του σκότους τα οποία επιτελούν οι άνθρωποι, λέγει, δεν μπορώ να τα πω. Δεν μπορώ, δεν δύναμη, λέγει, είναι εσχρό να το πω. Δεν θέλω, λέγει, να μολύνω τη γλώσσα μου. Οι ιοί του σκότους μισούν το φως και δεν έρχονται προς το φως για να μην ελεγχθούν τα έργα των. Δεν μπορούν να εισέρθουν στο φως διότι ελέγχονται υπό του φωτός. Εφόσον κοινωνούν τις έργες της ακάρπης του σκότους, τους βλέπετε να δρούν, να εργάζονται και να κινούνται στο σκότος, το εσπερινό σκότος, το σκότος της νυχτός και την ησυχία της νυχτός και των γνώφων, την καταχνιά. Και αυτό ακόμη το γλυκύ φως της σελήνης και των άστρων τους εμποδίζει, τους φοβίζει. Θέλουν να υπάρχει μόνο σκότος πηχτό, να μην τους διακρίνει κανείς. Μία άλλη εικόνα την οποία η Αγία Γραφή μας την παρουσιάζει δια την πόρνη γυναίκα. Ζητεί να αρπάξει το θύμα της τη νύχτα. Φέρει προκλητική αμφίεση για να εξάπτει τους νέους. Βλέπετε αυτή τη στιγμή οι νέες, οι κοπέλες, οι νέες, τα νέα, τα παιδιά, τα οποία δεν έχουν φρόνηση, δεν έχουν ακόμη πάνω τους την πείρα της ζωής του κόσμου και δεν γνωρίζουν τους κινδύνους τους οποίους διατρέχουν, τα βλέπετε να περπατούν με γυμνό το σώμα, να δείχνουν τις κοιλιές τους και να βάζουν επάνω στον οφαλόν δαχτυλίδια. Να βάζουν στην μύτη δαχτυλίδια
να βάζουν στην γλώσσα δαχτυλίδια, να βάζουν στα αυτιά δαχτυλίδια, να βάζουν στα δάχτυλα δαχτυλίδια και να εισέρχονται ως άλογα, τα οποία ακριβώς στολίζει ο οικοδεσπότης. Γλυκής και προκλητικός και αγαπητός παρουσιάζεται εις τας αρχάς ο πειραστής, ο διάβολος. Την αμαρτία της σερβίρει εις χρυσά ποτήρια, τα οποία είναι γεμάτα από διαμάντια. Σου βάζει την αμαρτία στο στόμα και όση ώρα ευρίσκεται στο στόμα σου, τόση ώρα αισθάνεσαι και τη γλυκύτητα. Όταν φύγει από το στόμα το ποτήρι, αμέσως έρχεται η πίκρα της αμαρτίας. Αυτή η πίκρα, η οποία συγκλώνησε και τον μεγαλύτερο εγκληματία του κόσμου τούτου, που ονομάζεται Ιούδας. Αφού επρόδωσε το διδάσκαλόν του και είδε ότι έχει πλέον παραδοθεί στον θάνατο, μετενόησε λέγει, και επέστρεψε τα αργύρια. Πλην όμως δεν μετενόησε ειλικρινώς και απελθόν απήγξατο. Επήγε και κρεμάστη λέγει, δια να γλιτώσει από τον έλεγχο της συνειδήσεως, ο οποίος ήταν πολύ πικρός. Ανεδείς, προπετείς και αφθάδεις παρουσιάζεται μετά από την αμαρτία ο διάβολος. Η αμαρτία δελεάζει καταρχάς με το προκλητικό ύφος. Εδώ αδερφοί μου θα ειδούμε έναν διαμάντι, το οποίο γράφει η Αγία Γραφή και το παρουσιάζει και θα το εορτάσουμε σε λίγες ημέρες. Θα δούμε ένα νέο παιδί, πανέμορφο, άγγελος λέγει το πρόσωπό του. Το παιδί αυτό έπεσε ισχύρας μιας πόρνης γυναικός, η οποία καθεκά στην ημέρα τον προκαλούσε στην αμαρτία. Ο νέος αυτός πάντοτε αντιστέκετο. Είναι αυτό το οποίο λέγει ο Κύριος μας, αντίστητε το διαβόλο. Αντιστέκετο εις την αμαρτία. Και έλεγε τούτα τα λόγια. Όταν εκείνη τον προκαλούσε, έλεγε εκείνος, πώς ποιήσω το πονηρόν τούτο ενώπιον του Θεού μου. Πρόσεξε αδερφέ μου, νέο παιδί, νέα γυναίκα, είτε γυναίκα είτε άντρας, την ώρα που σε παρασύρει ο διάβολος για να σε ρίξει στην αμαρτία, πες τα ίδια λόγια που είπε αυτό το παιδί. Πώς ποιήσω το πονηρόν τούτο ενώπιον του Θεού μου. Και τότε ο Θεός θα σε φυλάξει όπως σε φύλαξε εκείνο τον νέο. Το νέο το παιδί, το οποίο είναι το σκλάβος, δούλος. Τον επόλυσαν οι αδερφοί του. Ήταν το 11ο παιδί του πατέρα του. Ήταν υιός του Ιακώβου. Ο Ιακώβ είχε 12 παιδιά και το τελευταίο ήταν ο Βενιαμίν. Το πρώτο τελευταίο ήταν ο Ιωσήφ, τον οποίον εζήλευαν οι αδερφοί του. Τον ευθονούσαν οι αδερφοί του. Φθόνος, αυτός ο φθόνος αδερφοί μου, ο οποίος σήμερα έχει την πρώτη θέση στην κοινωνία και όπου υπάρχει Έλληνας στον κόσμο, εκεί βασιλεύει και ο φθόνος εναντίον του αδερφού του που είναι δίπλα του. Όχι εντός της Ελλάδος, όχι στα ζενήσους της Ελλάδος, αλλά εις ξένας χώρας, να υπάρχει αυτός ο φθόνος του Έλληνος εναντίον του Έλληνος, του πιστού εναντίον του πιστού, του βαπτισμένου εις το όνομα της Αγίας Τριάδος εναντίον του αδερφού του, όπως ο Κάιν εναντίον του αδερφού του, το Άβελ.
Τον ευθόνησαν λοιπόν τον νέον αυτόν, ο οποίος ονομάζεται ο Ιωσήφ. Τον ευθόνησαν οι αδερφοί του, διότι τον αγαπούσε τάχατες περισσότερον ο πατέρας του ο Ιακώβου. Ήθελαν να τον φωνεύσουν και την τελευταία στιγμή τον επόλυσαν αντί 300 αργυρίων, ακριβώς όπως επόλυσεν ο Ιούδας τον διδάσκαλο. Δι' αυτό ονομάζεται ο Ιωσήφ η εικόνα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Και εκείνο το οποίο ακριβώς έπραξαν οι αδερφοί του, ήρθαν στο σημείο να γίνει ο Ιωσήφ το πρότυπο όλης της νεότητος, όλου του κόσμου και όλων των χρόνων. Ποιος όμως γνωρίζει τι έκανε αυτό το παιδί? Οι αδερφοί του τον επόλυσαν εις εμπόρους, οι οποίοι επερνούσαν από τον χώρο εκείνον που εσκέφθησαν να το φωνεύσουν. Εκείνος πλέον ως αντικείμενο το οποίο αγοράστη από τους εμπόρους, έφτασαν στην Αίγυπτο και τον επόλυσαν στην αγορά. Στην αγορά τον αγόρασε ο αυλάρχης του βασιλέως Φαραώ, ο Πετεφρής, ο οποίος είχε μία γυναίκα πόρνη. Μόλις είδε τον Ιωσήφ, τόσο λέγει ηράστη το πρόσωπο αυτού, το ερωτεύθη δηλαδή το πρόσωπο εκείνου του νέου του παιδιού, ούτως ώστε καθεκάς την ημέρα, λέγει, τον ενοχλούσε να κοιμηθεί με αυτήν. Εκείνος πάντοτε έλεγε τούτα τα λόγια, στερεότυπα. Πώς ποιήσω το πονηρόν τούτο ενώπιον του Θεού μου? Άραγε υπάρχει σήμερα ένας νέος όπως είναι ο Ιωσήφ? Υπάρχει κανένας νέος ο οποίος να ομοιάσει με αυτό το πρόσωπο? Εν τέλει η πόρνη γυναίκα, λέγει ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος, μετά του διαβόλου, λέγει, όρμησε επάνω στον Ιωσήφ. Τον αγκάλιασε η πόρνη για να τον βιάσει, να κοιμηθεί μαζί της. Μαζί όμως με την πόρνη, λέγει, ήταν και ο διάβολος, ο οποίος έσφυγε περισσότερο τον Ιωσήφ. Και εκείνος ευρισκόμενος μέσα στα δίχτυα του διαβόλου και της πόρνης, εσκέφθη μόνον έναν τρόπο να γλιστρήσει από τα χέρια του διαβόλου και της πόρνης. Τότε δεν φορούσαν τα ίδια φορέματα τα οποία φορούμε σήμερα. Ο κόσμος σιγά σιγά εξελίχθη και έφτασε στο σημείο του πολιτισμού. Εφορούσαν μία χλαμίδα επάνω τους οι άνθρωποι και μία χλαμίδα η γυναίκα επάνω της. Μέσα το σώμα ή το γυμνό. Και εκείνη τη στιγμή ο Ιωσήφ έβαλε όλα του τα δυνατά, όλες του τα δυνάμεις, και με μία επιδέξια στροφή εγλίστρησε και άφηκε στα χέρια της πόρνης τη χλαμίδα. Και λέγει η Εκκλησία μας, εξήλθεν στους δρόμους γυμνός, λέγει, και δεν εντρέπετο. Εάν όμως έπεφτεν στην αμαρτία, πόση εντροπή θα τον κατελάβανε? Γυμνός, λέγει, στους δρόμους σου και σχήνετο, δεν εντρεπότανε. Πλην όμως ο διάβολος, για να εκδικηθεί τον Ιωσήφ, εισέρχεται στην πόρνη της Αιγύπτου και της λέγει, τώρα, εφόσον είναι δούλος σου,
δύνασε να τον καταγγείλεσαι στον άντρα σου και να του παρουσιάσεις αυτό που κρατάς και να πεις το αντίστροφο. Ήρθε, λέγει, να με βιάσει και εγώ τον έσπρωξα και να το τεκμήριο ότι το έβγαλα και το φόρεμα που φορούσε. Δηλαδή όλος διόλου το αντίθετο. Η δύνατο, λέει ο Πετεφρής, να τον φωνεύσει την ίδια στιγμή, να τον κάνει κομματάκια και να ρίξει το κρέας εκείνο του αθώου νέου μέσα στα ζλίμνες όπου είχε ψάρια για να τον καταφάγουν. Πλην όμως ο Πανάγαθος Θεός, ο οποίος είναι ψηλά και φυλάται τα παιδιά του, εισήλθεν στην διάνοια του Πετεφρή και του λέγει: όχι, δεν θα κάνεις αυτόν, βάλε τον φυλακή. Τον έβαλεν στη φυλακή, αλλά και εκεί ο Ιωσήφ, το παράδειγμα του ήταν τόσο φοβερό, τόσο άριστο, τόσο πρωτότυπο, που αντί να ήταν φυλακή, του έδωκε ο δεσμοφύλακας τα κλειδιά για να φυλάτε τους φυλακισμένους. Παρουσιάζονται δύο όνειρα φοβερά στον Φαραώ, τα οποία ερμηνεύει ο Ιωσήφ, και εξέρχεται από την φυλακή και γίνεται βασιλεύς ολοκλήρου της Αιγύπτου. Ο Ιακώβ ο δίρωτο του Ιωσήφ την στέρηση και ο γενναίος σε κάθε το άρματι τες σιδονές της Αιγυπτίας τότε μη δουλεύσας. Αλλά αν τε δοξάζεται, λέγει, από εκείνον ο οποίος νέμει στέφος άφθαρτον από τον Θεό. Αδερφοί μου, πόσο θα θέλαμε όλοι μας να έχουμε αυτήν την αγνότητα του Ιωσήφ. Πόσο θα θέλαμε όλοι μας να έχουμε αυτήν την παρησία ενώπιον του Θεού. Η πόρνη γυναίκα, προκειμένου να συλλάβει το θύραμά της, ευρίσκεται εις διαρκή αναβρασμό ψυχής και εις συνεχή αγωνία και κίνηση. Δεν ησυχάζει, θέλει να παρασύρει το θύμα της, εφευρίσκει τρόπους, κινείται, θορυβεί, ταράσσεται, στείνει ενέδρας, με τέχνην πολλήν, απλώνει παγίδας, καραδοκεί, άλλοτε από το παράθυρο της και άλλοτε από τα σπλατεία της πόλεως. Δεν ησυχάζει, ζητεί την αμαρτία, λισομανεί η θάλασσα. Φοβερά εστίν η θάλασσα αντρικεμία, φοβεροτέρα δε η γενή εν εξάψει. Όταν την πάρει ο διάβολος, είναι φοβεροτέρα, λέγει, από τα κύματα της θαλάσσης. Η αμαρτία φυγαδεύει την ειρήνη από τους οφθαλμούς της, από το σώμα της, από την ψυχή της, φεύγει τους καλούς τρόπους, τα χρηστά ήθη, θεωρεί το σπίτι της ως φυλακή και εξέρχεται στα σπλατείας. Θέλει να έβρει το θύμα της να το κατασπαράξει. Η αγνότης είναι η αμοιβή εκείνων οι οποίοι αγαπούν την φυλακή του ύπου των που δεν βγαίνουν έξω, εκεί που βγαίνει η πόρνη και γυρίζει για να έβρει το θύμα της. Το αντίδοτο δηλαδή. Εκείνη φεύγει από το σπίτι της, εσύ μείνε στο σπίτι σου. Διότι όταν φύγεις από το σπίτι σου θα πέσεις στην παγίδα του διαβόλου. Η ανέδεια του πειρασμού. Άγνωστος είναι εις αυτήν ο νέος. Δεν τον γνωρίζει, δεν ξέρει ποιος είναι. Χωρίς ομοντροπή, τρέχει, λέγει η Αγία Γραφή, τον αγκαλιάζει, τον φιλεί και του ομιλεί χωρίς να εντρέπεται ότι τον θέλει να πέσει στην αμαρτία. Δεν είναι λόγια δικά μου, αδερφοί μου, αυτά. Αυτά είναι λόγια τα οποία γράφει η Αγία Γραφή και χαρά σε εκείνον που διαβάζει την Αγία Γραφή και βλέπει τα σπαγίδα του διαβόλου.
Η ανεδής κολακία της φαύλης γυναικός της πόρνης εν όλη τη ομότητή της εις όλην την παρησίαν της. Τι κάνει η πόρνη γυναίκα? Ο διάβολος ενώ περιπατεί ως λέον οριόμενος και ζητεί ποιον να καταπκεί, προφασίζεται ότι έρχεται με σκοπό να μας εξυπηρετήσει και επομένως να μας υποχρεώσει. Η αμαρτία έρχεται υπό το πρόσχημα της ελευθερίας. Ελεύθερα θέλω να ζω, λέγει, γιατί με πιέζεις? Εγώ θα φύγω, λέγει, και δεν σε ακούω. Προειδοποιούν οι γονείς, παιδί μου, μην μπλέξεις με αυτόν τον άνθρωπο, διότι θα πάθεις πολλά κακά. Δεν με ενδιαφέρει, εγώ τον θέλω. Τον θέλει και δεν ακούει τους γονείς, έπειτα εμπίπτει πειρασμούς φοβερούς και άρχεται να κλαίει και να δακρύζει όλη της τη ζωή. Θέλει την πρόοδο. Θέλει τάχα της και καλά το ειδικό της συμφέρον. Ενώ αντιθέτως αλυσοδένει ο διάβολος και καταβροχθίζει την ψυχή. Όταν σε δέσει με τις αλυσίδες του ο διάβολος δεν μπορεί να τις σπάσεις εύκολα. Οι άνθρωποι του συμφέροντος και της ύλης παρουσιάζονται ότι κόπτονται δια την δικαιοσύνη και την ισότητα. Ενώ βασική επιδίωξη των είναι η υποδούλωση των λαών και η σκληρά και μετάλλευσή των. Αυτή η ελευθερία την οποία ζητεί ο άνθρωπος την καρπώνονται εκείνοι οι οποίοι έχουν δύναμη και υποδουλώνουν τα έθνη. Ο διάβολος το ίδιο κάνει. Οι οπαδοί της ελευθέρας ζωής και του φεμινισμού. Φεμινισμός, λέγει, ελευθέρα η γυναίκα, λέγει. Ίση η γυναίκα με τον άντρα, λέγει. Ισότητα. Και τη βλέπουμε αυτή τη στιγμή μπροστά μας, αδερφοί μου, να φωνάζει, να ορίεται. Την βλέπουμε να εκφωνεί λόγους και να νομίζει ότι έχει τα ίδια δικαιώματα με τον άντρα και το ίδιο μυαλό με τον άντρα. Δεν έχει το ίδιο μυαλό. Στην γυναίκα ο Θεός έδωσε άλλο μυαλό και στον άντρα έδωσε άλλο μυαλό. Η γυναίκα δεν την έδωσε ο Θεός για να κυβερνά τον άντρα, αλλά ο άντρας θα κυβερνήσει τη γυναίκα. Δεν έδωσε το τιμόνι του πλοίου στην γυναίκα ο Θεός, το έδωκε εις τον άντρα. Καπετάνιος είναι ο άντρας, δεν είναι η γυναίκα. Κόπτονται δήθεν δια την υγεία των νέων τα δικαιώματα της γυναικός, αποβλέπουν στην αποπλάνηση και την εξάρθρωση του ιερού θεσμού του γάμου. Αυτό ζητεί ο διάβολος τον γάμο, δεν τον υπολογίζει, θέλει να τον εξαφανίσει. Παρατηρούμε ακόμη και μία αντιάθεση της αμαρτίας να παρουσιάσει το άνομον έργο της ως υποστηριζόμενον και ευνοούμενον υπό της θείας προνοίας. Διότι λέγει, αυτό το οποίο ποθεί θα το έβρει πολύ σύντομα. Εκείνοι οι οποίοι είναι μέσα στην αμαρτία υποστηρίζουν ότι επιτυχάνουν το σκοπό τους χάρη στην άνω βοήθεια από τον Θεό. Ο αμαρτωλός επιτυχάνει το σκοπό του, λέγει, διότι τον βοηθά ο Θεός. Δεν λέγει ότι τον βοηθά ο διάβολος. Αποπλανούν ευκολότερον τα θύματα των. Ευρήκα την αλήθεια, λέγει, να έρθεις και εσύ μαζί μου. Εδώ που έρχεσαι δεν είναι η αλήθεια. Εδώ που έρχεσαι είναι η πλάνη. Έλα μαζί μου και θα σου δείξω που είναι η αλήθεια. Και γίνονται όργανα του διαβόλου για να πάρουν από την αγκάλι της Εκκλησίας μία ψυχή και να την οδηγήσουν στην απώλεια. Η πλάνη παρουσιάζεται ότι έχει την Θείαν Ευλογία. Με φωτίζει ο Θεός, λέγει.
Εγώ δεν ομιλώ για τίποτε άλλο, ομιλώ για το Θεό. Δεν ακούει όμως το Ιερό Ευαγγέλιο το οποίο λέγει «Μη πολύ διδάσκαλοι γίνεστε αδερφοί μου». Να είσαι ταχύς εις το ακούσε, να έχεις γρηγοράδα να ακούεις, λέγει, για να γίνεις σωστός όπως σε θέλει ο Θεός, να είσαι βραδύς εις το μιλήσε, να μην ομιλείς, να μην ανοίγεις το στόμα σου και να μην το σταματάς, να μην τρέχει η γλώσσα σου πρώτου νοός, και τέλος να είσαι βραδύς εις οργήν. Αυτά λέγει το Ευαγγέλιο. Δεν σου λέγει να διδάσκεις. Εκείνος ο οποίος διδάσκει τον έταξε ο Θεός. Είναι το παιδί του Θεού. Είναι αυτόν που ευλόγησε ο Θεός, που του έδωσε την χάρη να ομιλεί. Εσύ δεν μπορεί να ομιλείς. Θα πέσεις στην πλάνη του διαβόλου. Είναι το δαιμόνιο της πλάνης. Όλα τα μέσα τα χρησιμοποιεί ο διάβολος. Χρησιμοποιεί το ανάλογο δόλωμα για την κάθε μίαν ψυχή, την κάθε μίαν αίσθηση. Μην υπερηφανεύεσαι, ταπεινώσου για να ακούσεις την αλήθεια. Να υποκύψεις στην αλήθεια για να σωθείς. Για να ευχαριστήσει την όραση χρησιμοποιεί όμορφα πράγματα ο διάβολος. Των λαμπρών και προκλητικών στολισμών. Πηγαίνει στην όραση και σου λέγει κοίταξε τι όμορφα πράγματα, τι φοράει αυτή, για να εχμαλωτήσει και να εικονοποιήσει την αφήν απαλά και σπανίας κατασκευής σκεπάσματα χρησιμοποιεί ο διάβολος. Για να ικανοποιήσει την όσφρηση χρησιμοποιεί μεθυστικά και διαγερτικά αρώματα. Είναι πολύ πλάνος, πολύ επιτίδιος και εις κάθε μία αίσθηση την οποία εχάρισε ο Θεός των άνθρωπων ζητεί να την αποπλανήσει και όλα αυτά για να προσφέρει δήθεν τη χαρά, για να προσφέρει φιλία, διότι έτσι ονομάζεται σαρκική αμαρτία η οποία κατατρώγει το σώμα και κατασπηλώνει την ψυχή. Η χαρά την οποία προσφέρει η αμαρτία έχει την πηγή της στον Άδην. Εχάρηκα, λέγει, που επήγα με εκείνον και που επήγα με εκείνην. Εχάρηκα. Τέτοια χαρά να σου λείπει, παιδί μου. Γιατί η χαρά αυτή δεν έχει την βάση της στον ουρανόν. Η χαρά αυτή έχει την βάση της στον Άδην, στην κόλαση. Η χαρά την οποία προσφέρει η αγνώτης έχει την πηγή της στον ουρανό. Ή μπορεί να συγκριθεί με οποιανδήποτε άλλη χαρά. Εκείνος ή εκείνη η κόρη η οποία φύλαξε την αγνότητά της έχει τέτοιαν χαρά την οποία ακριβώς δεν δύναται να περιγράψει άνθρωπος. Αυτοί οι οποίοι αυτοκαταστρέφονται με τη στιγμιαία ειδονή διακηρύττουν ότι απολαμβάνουν χαρά. Οποία αυταπάτη, οποία πλάνη του διαβόλου. Η αμαρτία προσπαθεί να καθησυχάσει τα θύματα της ότι δεν πρόκειται να ανακαλυφθούν και ότι εν ασφαλεία εκτελούν το έργο των. Έρχεται ο διάβολος και λέει δεν σε βλέπει κανείς, κάνε το αυτό το οποίο θέλεις και δεν σε προσέχει κανένας. Καραδοκεί να δράσει μακριά από τα βλέμματα των ανθρώπων και να εκμεταλλευτεί την απουσία των άλλων. Φεύγει η κόρη από τους γονείς και από τα αδέρφια. Πίπτει στην πλάνη, χάνει την τιμή της και έπειτα όταν περάσει η αμαρτία τότε κλαίει και οδύρεται. Πλην όμως δεν επιστρέφει η τιμή. Οι άνθρωποι της αρετής και του καθήγοντος εργάζονται δια την συντήρηση της οικογενείας των και την πρόοδο της. Οι άνθρωποι της αμαρτίας υποσκάπτουν τα θεμέλια του οίκου των με την απιστία και την δουλειά στο όνομα, στα άνομα πάθη. Η μακρά απουσία του συζύγου
από την οικογένεια και η αδιαφορία του για να κοιτάξει το σπίτι του γίνεται αφορμή καταρρεύσεως της οικογενειακής εστίας. Δεν τον ενδιαφέρει, φεύγει από το σπίτι του, δεν κοιτάζει πίσω και τότε η οικογένεια εξαφανίζεται. Σύζυγοι οι οποίοι φροντίζουν περισσότερο για το κατάστημα και την επιχείρηση και εξαντλούν ολόκληρον την δραστηριότητά των εις τα εκτός του οίκου των γίνονται αίτιοι της ειδικής των συμφοράς. Οι ίδιοι καταστρέφουν το σπίτι τους. Πέραν του εμπορίου πρέπει να σκέπτονται οι σύζυγοι και την οικογένειά των, δια την οποία ως κεφαλήν φέρουν, ως κεφαλή την οποία τους έθεσε ο Θεός, φέρουν ευθύνη ενώπιον του Θεού. Αλλά και οι γυναίκες, οι μητέρες, να είναι σεμνές οικοδέσποινες, ού μόνον εν την παρουσία του συζύγου, αλλά πολλο μάλλον και εν την απουσία αυτού. Με τα φόβου και τρόμου την εαυτό σωτηρία εγκαταργαζόμενε, φεύγει ο άντρας από το σπίτι, φρόντισε να είσαι σεμνή ενώπιον του Θεού. Αυτές οι μητέρες αποτελούν γάφημα των συζύγων, στολισμών της κοινωνίας. Μπορεί κανείς να έχει καλή διάθεση, αλλά εφόσον στέκεται και ακούει την φωνή της αμαρτίας και ερωτοτροπεί προς αυτήν, οπωσδήποτε θα υποκύψει. Παντρεμένες γυναίκες οι οποίες είχαν πρώτου γάμου δεσμούς αμαρτίας υπέκυψαν με τα χρόνια πολλά στην αμαρτία, διότι ευρήκαν εκείνο το πρόσωπο το οποίο ήσαν δεμένε όταν ήσαν στην αμαρτία, προτού παντρευτούν. Μπορείτε να φανταστείτε αυτήν την πτώση. Ο λόγος του Ιερού Χρυσοστόμου, ο οποίος λέγει όποιος αμαρτάνει πρώτου γάμου αμαρτάνει και μετά τον γάμο. Είναι σπάνιο, αδερφοί μου, να συνέρθει ο άνθρωπος μετά τον γάμο. Έχει την ιδία πτώση την οποία είχε από μικράς ηλικίας. Είναι αυτό το οποίο ακριβώς γνωρίζουμε και το λέγουμε. Εάν δεν δώσεις τα νιάτα σου στο Χριστό, δεν πρόκειται να δώσεις τα γεραδιά σου. Εάν δεν στερεωθήσεις τον Χριστό, δεν πρόκειται να στερεωθείς πουθενά. Τόσο εξάπτεται η φαντασία του ανθρώπου και τα λόγια του πειρασμού γίνονται σιγά σιγά δεσμά τα οποία περισφύγουν τα μέλη και σπρώχνουν την ψυχή στον άδειν. Όσο περισσότερον καρφώνεται το βλέμμα εις την φίλην γυναίκα, φαύλην γυναίκα, τόσο σκοτίζεται ο νους και χαλαρώνεται η θέληση. Κάθε αμαρτία, ιδιαίτερος όμως το σαρκικό πάθος, ομοιάζει προς τον τροπικόν εκείνον όφιν, ο οποίος καθισμένος μέσα εις τα φύλλα του δέντρου στρέφει τους οφθαλμούς του προς το ανύποπτο πτηνόν το οποίο βρίσκεται πάνω εις το δέντρο. Στην Αφρική, αδερφοί μου, και μέσα εις τις ζούγκλες υπάρχουν αυτά τα φίδια, τα οποία είναι κρυμμένα μέσα στα φύλλα και βλέπουν πάνω στο δέντρο όπου υπάρχει το πτηνόν. Και σε μια στιγμή εκείνο το πτηνόν, όταν σκύψει και δει το φίδι, αμέσως το μαγνητίζει και πέφτει από εκεί πάνω και το τρώει. Αυτή είναι η αμαρτία. Αυτός είναι ο θάνατος. Πληνόμαστε, αδερφοί μου. Η ώρα μας τελείωσε. Δεν έχουμε περισσότερη ώρα.